and the white winds blow. The lone wolf dies, but the pack survives. Γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ» και δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr, και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε subscribe πατώντας το κόκκινο κουμπί, γιατί ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο κάθε εβδομάδα με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Επίσης, μπείτε στο networkpavlamarketing.gr και στο GreekCoach.gr, θα βρείτε τα links στην περιγραφή για να βρείτε περισσότερα από 900 άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές. Στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας τα 4 μέρη της φιλοσοφίας των μυρμηγκιών και γιατί χρειάζεται όλοι να αποκτήσουμε αυτή τη φιλοσοφία, ειδικά σήμερα που βρισκόμαστε σε έναν χειμώνα. Από τα 4 αυτά μέρη, αυτό που πιστεύω ότι ταιριάζει περισσότερο στις σημερινές συνθήκες είναι το τρίτο. Δείτε όλο το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο για το ποιο από τα 4 αυτά μέρη της φιλοσοφίας των μυρμηγκιών σας αγγίζει περισσότερο αυτή την περίοδο. Ένας από τους ανθρώπους που με έχει εμπνεύσει περισσότερο και από τον οποίο έχω μάθει πάρα πολλά είναι ο φιλόσοφος των σύγχρονων επιχειρήσεων Jim Rohn. Είχα την τύχη να τον παρακολουθήσω σε εκπαιδεύσεις ζωντανά 4-5 φορές πριν πεθάνει το 2009. Ένα από τα μαθήματα που είχα ακούσει πριν χρόνια ήταν σχετικά με τη φιλοσοφία των μυρμηγκιών. Και έλεγε ότι δίδασκε τη φιλοσοφία των μυρμηγκιών στα παιδιά, γιατί ένας πολύ ωραίος τρόπος και απλός τρόπος να περάσει αυτά τα 4 μέρη της φιλοσοφίας. Ο λόγος που κάνω λοιπόν το βίντεο αυτό τώρα είναι γιατί πιστεύω ότι όλοι μας θα πρέπει να έχουμε αυτή τη φιλοσοφία, τη φιλοσοφία των μυρμηγκιών, και να την ακολουθούμε ειδικά σε τέτοιες δύσκολες περιόδους. Σύμφωνα λοιπόν με τον Jim Rohn, όλοι θα πρέπει να μελετήσουμε τα μυρμήγκια. Έχουν μια εκπληκτική φιλοσοφία που αποτελείται από 4 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ότι τα μυρμήγκια δεν τα παρατάνε ποτέ. Αν πηγαίνουν κάπου και προσπαθήσετε να τα σταματήσετε, θα ψάξουν να βρουν έναν άλλο τρόπο για να φτάσουν εκεί. Θα σκαρφαλώσουν από πάνω, θα περάσουν από κάτω, θα ψάξουν να βρουν κάποιο τρόπο να περάσουν από το πλάι, θα συνεχίσουν να ψάχνουν έναν άλλον δρόμο. Τώρα, σίγουρα υπάρχει κάποια στιγμή να παρατήσετε κάτι, αλλά όχι επειδή έχετε βρεθεί σε μια δυσκολία ή σε ένα εμπόδιο. Ο Seth Godin στο βιβλίο The Deep είχε γράψει ότι η στιγμή να τα παρατήσετε δεν είναι όταν βρεθείτε μπροστά σε μια δυσκολία ή σε ένα εμπόδιο, αλλά όταν βρεθείτε σε ένα αδιέξοδο. Όταν παρά τα όσα έχετε επιχειρήσει, συνειδητοποιείτε ότι βρίσκεστε σε αδιέξοδο. Αν όμως δεν είστε σε αδιέξοδο, μην τα παρατάτε ποτέ. Πάντα να ψάχνετε έναν άλλο τρόπο, έναν άλλο δρόμο για να φτάσετε εκεί που είστε φτιαγμένοι να φτάσετε. Αυτή τη στιγμή όλοι μας περνάμε δυσκολίες. Δεν είναι αδιέξοδο. Μπορεί να φαντάζει έτσι, αλλά είναι δυσκολίες, είναι εμπόδια. Και εδώ είναι που χρειάζεται να συνεχίσετε. Άρα το πρώτο μέρος της φιλοσοφίας των μυρμηγκιών είναι ότι δεν τα παρατάνε ποτέ. Το δεύτερο μέρος της φιλοσοφίας είναι ότι τα μυρμήγκια σκέφτονται χειμώνα όλο το καλοκαίρι. Δεν μπορείτε να είστε τόσο αφελείς ώστε να νομίζετε ότι το καλοκαίρι θα διαρκέσει για πάντα. Πότε μαζεύουν τα μυρμήγκια το φαγητό που θα χρειαστούν το χειμώνα? Στα μέσα του καλοκαιριού. Μια αρχαία ιστορία λέει: μη χτίζετε το σπίτι σας στην άμμο το καλοκαίρι. Και γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη συμβουλή? Επειδή είναι σημαντικό να σκέφτεστε μπροστά και να προετοιμάζεστε για το μέλλον. Το καλοκαίρι θα πρέπει να σκέφτεστε καταιγίδες, θα πρέπει να σκέφτεστε βράχια ενώ απολαμβάνετε την αιμουδιά και τον ήλιο. Να προετοιμάζεστε. Και τα τελευταία χρόνια τα καλοκαίρια ήταν λίγα, αλλά υπήρχαν. Εκείνη λοιπόν που χρειάζεται να προετοιμαζόμαστε για τους χειμώνες. Το δεύτερο μέρος λοιπόν της φιλοσοφίας είναι ότι τα μυρμήγκια σκέφτονται χειμώνα όλο το καλοκαίρι. Το τρίτο μέρος της φιλοσοφίας των μυρμηγκιών είναι ότι τα μυρμήγκια σκέφτονται καλοκαίρι όλο το χειμώνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα μυρμήγκια υπενθυμίζουν στον εαυτό του συνεχώς ότι δεν θα κρατήσει για πολύ αυτό. Σύντομα θα βγούμε πάλι έξω. Και την πρώτη ζεστή μέρα τα μυρμήγκια βγαίνουν πάλι έξω. Αν κάνει κρύο ξανά, θα μπουν μέσα πάλι στη φωλιά τους, αλλά μετά θα βγουν πάλι την επόμενη ζεστή μέρα. Ανυπομονούν να βγουν έξω. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε χειμώνα. Winter is not coming, winter is here. Οπότε θυμίστε στον εαυτό σας ότι δεν θα κρατήσει για πολύ. Σύντομα θα βγούμε πάλι έξω. Εδώ και 3.000 χρόνια καταγεγραμμένης ιστορίας, πάντα έρχεται το καλοκαίρι. Και το τέταρτο μέρος της φιλοσοφίας των μυρμηγκιών είναι το εξής. Πόσα θα μαζέψει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να προετοιμαστεί για το χειμώνα? Η απάντηση είναι ότι θα μαζέψει όσα περισσότερα μπορεί. Δεν θα καθίσει, δεν θα χαλαρώσει, δεν θα επαναπαυτεί. Θα μαζέψει όσα περισσότερα μπορεί, γιατί ξέρει ότι θα ακολουθήσει ο χειμώνας. Δεν είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή, η ιδέα του όσο περισσότερα μπορεί? Αυτή λοιπόν ήταν η φιλοσοφία των μυρμηγκιών, σύμφωνα με τον Jim Rohn, και η οποία αυτή τη στιγμή
είναι η φιλοσοφία που νομίζω βοηθάει να έχουμε όλοι μας. Ποτέ μην τα παρατάτε, κοιτάξτε μπροστά, προετοιμαστείτε για το χειμώνα, μείνετε θετικοί, το καλοκαίρι είναι μπροστά και κάντε όλα όσα μπορείτε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο. Αν βρήκατε χρήσιμη τη φιλοσοφία των μυρμηγκιών, προωθήστε αυτό το βίντεο σε άτομα που πιστεύετε ότι χρειάζεται να ακούσουν για αυτήν. Προωθήστε στα παιδιά σας. Αφήστε ένα σχόλιο και γράψτε μου ποιο από τα 4 αυτά μέρη σας αγγίζει περισσότερο αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, αποκτήστε τη φιλοσοφία των μυρμηγκιών και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», θα βρεις το link στην περιγραφή.